και συναχίσονται τότε εμπροσθέν του πάντα τα έθνη. Χθες, αγαπητοί μου χριστιανοί, ψυχοσάββατο, μνήμη δηλαδή των προσφυλών μας νεκρών. Σήμερον Κυριακή, Κυριακή των Απόκρεων. Τι εστιατή είναι Απόκρεος? Ίσον αποχαιρετισμός της κρεοφαγίας, ίσον προήμιον της Αγίας και Μεγάλης Σαρακοστής, προανάκρωσμα διά που μας καλεί εις αγώνας πνευματικούς η Αγία μας Εκκλησία. Αλλά δυστυχώς ο πολλής κόσμος τις Άγιες αυτές οι μέρες που φέρνουν δάκρυα στα μάτια παντός πιστού, τις Άγιες αυτές οι μέρες ο κόσμος ο πολλής με την πρόφαση ότι είναι απόκρεο και άρα σατανικό συμπέρασμα όλα επιτρέπονται, με την πρόφαση αυτή ο λαός μας, ο πολλής λαός μας εκτρέπεται σε αταξίας ηθικάς, σε μικράς και μεγάλας αμαρτίας που καταδικάζει η Αγία μας Εκκλησία. Την ημέρα λοιπόν αυτή που ο πολλής κόσμος ευρίσκεται μακράν από τον Θεό και από την Αγία του Εκκλησία και οριάζει, την ημέρα αυτή η Αγία μας Εκκλησία όρισε να διαβάζεται στους ναούς της Ορθοδοξίας Ευαγγέλιο. Ποιο Ευαγγέλιο? Το φοβερότερο Ευαγγέλιο από όλα τα έτη, από όλο το χρόνο το Ευαγγέλιο. Είναι το Ευαγγέλιο της μελούσης κρίσεως. Όποιος το ακούει και έχει μέσα ένστικτο, ένα ελάχιστο ένστικτο πίστεως και λογικής, όποιος λέει ακούει το σημερινό Ευαγγέλιο, νομίζει ότι η γη σύεται εκ θεμελίων και ότι ο ουρανός αστράπτει και βροντά. Ακούεται η φωνή του αιωνίου Θεού. Το Ευαγγέλιο μας προειδοποιεί άπαντας. Τι μας προειδοποιεί? Ότι θα γίνει κρίση δικαστήριων παγκόσμιων. Ότι δικαστής δε που θα μας κρίνει αδέκαστος είναι ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός ο εσταυρωμένος. Ότι θα χωριστεί η ανθρωπότης σε δύο μεγάλες παρατάξεις. Η μία παράταξη θα είναι η δίκαιη, η άλλη παράταξη θα είναι η αμαρτωλή, η μετανόητη. Ότι θα ακουστούν δύο αποφάσεις, τελεσίδη και αμετάκλητη. Η μία δεύτε προς με πάντες η ευλογημένη του Πατρός μου και ονομήσε τη Βασιλεία του Ουρανών. Η δε άλλη τρομερά πορεύεστε επ' εμού εις το πύρτο εξώτερον εις την κόλαση την αιώνιον. Κόλασης. Ποιος πιστεύει σήμερα κόλαση, ότι υπάρχει κόλαση? Λέγει ένας Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Ιερός Χρυσόστομος, θα ήθελα και εγώ να μην υπάρχει κόλαση, γιατί είμαι αμαρτωλός άνθρωπος και φοβούμαι την κόλαση. Κι όμως υπάρχει κόλαση. Η σπίσμα των αθέων και των ληστών, η σπίσμα των δαιμόνων, υπάρχει κόλαση. Όσο βέβαιο είναι ότι υπάρχει νύχτα σκοτεινή, έτσι είναι βέβαιο ότι θα υπάρχει κόλαση, κρίση και ανταπόδοση. Πού το στηρίζομαι? Υπάρχουν στηρίγματα ή είναι απλώς μύθος με τον οποίο εμείς οι ιερείς πρέπει να υπνώτουμε τον λαόν? Στηρίζεται η ιδέα της κολάσεως, η αλήθεια της κολάσεως, η ιδέα της μελούσης κρίσεως και ανταποδόσεως στηρίζεται πάνω σε ορισμένα γεγονότα, σε ορισμένες αποδείξεις. Η μία απόδειξη είναι το φωνάζει η δικαιοσύνη. Η άλλη απόδειξη το μαρτυρούν οι λαοί όλου του κόσμου. Η τρίτη απόδειξη ή και ισχυρότερα το ευώνει ο λόγος του Θεού. Ας επιτρέψετε να τα αναλύσω δύο λίγο. Είπα ότι το φωνάζει η δικαιοσύνη, διότι η δικαιοσύνη είναι αίτημα παγκόσμιων, είναι αίτημα ολοκλήρου της ανθρωπότητος. Η Εκκλησία μας ψάλλει και λέγει: δικαιοσύνη μάθεται οι ενικούντες επί της γης. Αλλά πού δικαιοσύνη? Εάν ρίψουμε ένα βλέμμα όχι μόνο στη δική μας κοινωνία, αλλά ρίψουμε ένα βλέμμα εις παγκόσμιο κλίμακα, εις τα διεθνή σχέση των λαών,
των μεγάλων και των μικρών, θα είδαμε τότε το φρικτό θέαμα ότι η δικαιοσύνη δεν υπάρχει. Δεν βασιλεύει ο νόμος ελληνικής. Δεν βασιλεύει ο νόμος του Χριστού μας. Δεν βασιλεύει το αγαπάτε αλλήλους. Αλλά βασιλεύει στα συνωνίας μας, παρόλα τα επιτεύγματα του υλικού και επιστημονικού κόσμου, μια αγριώτης πρωτοφανής. Βασιλεύει ο νόμος της ζούγκλας. Βασιλεύει το μικρό, το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Εγκλήματα καθημερινώς ακούονται και αναγράφονται. Εγκλήματα εις όλες τις χώρες. Εγκλήματα που για να μιλήσουμε την γλώσσα της αστυνομίας τελούνται με τελειότητα, λέγονται τέλεια εγκλήματα, γιατί και ο ικανότερος αστυνόμος δεν μπορεί να εξυκνιάσει τα ίχνη να συλλάβει τον έναχον, μένει ασύλληπτος και περιγελά και περιπέζει τη δικαιοσύνη και την αστυνομία. Ασύλληπτα οι δε ήρωες των εγκλημάτων αυτών περιφέρονται ελεύθεροι στα συνωνίας και τιμώνται και δοξάζονται μέσα στην κοινωνία. Υπάρχουν εγκλήματα ασύλληπτα και ατιμόρυτα. Υπάρχουν άνθρωποι που βλαστημούν Χριστό, Θεό, Παναγία, Ιερά και Όσια, κι όμως δεν βλέπουμε να πέφτει αστροπελέκι επάνω εις τα σκεφαλάστρων την ώρα που βλαστημούν. Υπάρχουν άνθρωποι που πάνε στα δικαστήρια και ξαπλώνουν τα βρωμένα τους χέρια επάνω στο Ευαγγέλιο και ορκίζονται και μένουν ατιμόρυτοι. Υπάρχουν γυναίκες που εγκατέλειψαν, που αφήνουν τους άνδρες των και συζούν παρανόμως με άλλους άνδρες και μένουν ατιμόρυτες. Υπάρχουν άνδρες οι οποίοι διώξαν τις γυναίκες των και ζουν με τα παλακίδων και μένουν ατιμόρυτες. Υπάρχουν σκυροί και απάνθρωποι άνθρωποι οι οποίοι ροφούν το αίμα του λαού, των πτωχών ανθρώπων, των πτωχών και ορφανών και δημιουργούν περιουσία τεραστίας και όμως παραμένουν ατιμόρυτοι. Ατιμόρυτα τα εγκλήματα. Η ανθρώπινη δικαιοσύνη αποδεικνύεται αδύνατος και ανίσχυρος. Και όπως έλεγε ένα αρχαίος φιλόσοφος, ότι η δικαιοσύνη των ανθρώπων τι είναι? Ένα ραχνόπανον. Έτσι έλεγε ένας δικός μας αρχαίος φιλόσοφος. Είναι ένα ραχνόπανον. Και όπως το ραχνόπανο πιάγει μυγάκια, τα μικρά εντζοήφια, τις σφίγγες διασχίζουν, διαπερνούν το ραχνόπανο, έτσι ακριβώς και η ανθρώπινη δικαιοσύνη. Τα μυγάκια συλλαμβάνει, τα μικρά και ασήμαντα, τα μεγάλα, τα τεράστια εγκλήματα μένουν ασύλληπτα και ατιμόρυτα. Υπάρχουν λοιπόν ατιμόρυτοι άνθρωποι. Λοιπόν, τι γίνεται? Θα μείνουν ατιμόρυτοι αιωνίως? Όχι, όχι. Διαμαρτύρεται η ανθρωπίνη συνείδηση. Το ένστικτο, το δικαίωμα που εφύτευσε ο Θεός στα σπλάχνα του ανθρωπότητος διαμαρτύρεται και φωνάζει ότι οπωσδήποτε θα έρθει η μέρα κατά την οποία θα συλληφθούν οι εγκληματίες των τελείων εγκλημάτων, θα συλληφθούν οι παραβάτες των διαφόρων ηθικών διατάξεων, θα συλληφθούν στα δίκτυα της αδεκάστου δικαιοσύνης όλοι οι ένοχοι και αμαρτωλοί. Μάλιστα, υπάρχει η δικτύων δικαστήριων, το λέγει μέσα, το ζητεί. Άλλωστε ματαιώτης, άλλωστε δεν υπάρχει τίποτε. Ή υπάρχει Θεός. Και αν υπάρχει Θεός και υπάρχει Θεός, πρέπει να είναι δίκαιος και να πονέμει δικαιοσύνη και να τιμωρήσει το έγκλημα και να μύψει την αρετή. Είναι ανδίστακτο, συλλογική, το απαιτεί οπωσδήποτε. Αλλά το ζητούν ακόμα και, αλλά το μαρτυρούν ότι υπάρχει κρίση και ανταπόδοση. Η λαοί ολόκληρη της γης. Όλοι οι λαοί σε όλο τον πλανήτη μας, παλαιότεροι και νεότεροι, έχουν το ένστικτο. Έχουν την ιδέα, την παράδοση ότι οπωσδήποτε θα γίνει κρίση, με τα διαφοράς ότι η ιδέα αυτή έχει διαφόρους παραλλαγάς. Ένα υπενθυμίζω, όταν το δικαστήριο των Αθηνών αδίκως εδίκασε εις θάνατον το δικαιότερο των ανθρώπων, τον Σοκράτη, και ο Σοκράτης καταδικάστη να πει το κόνιον, είπε τότε τα θάνατα λόγια: «Δεν πιστεύω σε ανθρώπινη δικαιοσύνη, φεύγω και μεταβαίνω σε έναν άλλο κόσμο, όπου εκεί ο Ιάκος, ο Ραδάμαδος και ο Μήνος, οι τρεις αυτοί δικαστέ, θα δικάσω την υπόθεσή μου και θα αποδώσω δικαιοσύνη στον ουρανό, στην θεία δικαιοσύνη πιστεύω και όχι στην ανθρωπίνη δικαιοσύνη», εφώναξε ο Σοκράτης. Ναι, υπάρχει κόλαση, υπάρχει δίκη και ανταπόδοση. Το μαρτυρεί με το ζητεί η δικαιοσύνη του ανθρώπου. Υπάρχει, το φωνάζουν οι παραδόσεις όλων των λαών. Υπάρχει. Ποιος, το μεγαλύτερο επιχείρημα ποιο είναι, ότι υπάρχει, ότι εκείνο το μεγαλύτερο, το σπουδαιότερο, ότι υπάρχει, είναι ότι το βεβαιώνει ποιος. Ένας το βεβαιώνει. Και φτάνει η μαρτυρία ενός και μόνο.
Και μόνον αυτού η μαρτυρία να αποδείξει ότι υπάρχει κόλαση και ανταπόδοση. Η μαρτυρία αυτού είναι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Όλοι ψεύδονται, όλοι σφάλουν, αλλά ο Χριστός δεν έσφαλε. Ο Χριστός ό,τι είπε ευγήκε αληθινό. Προεφήτευσε ορισμένα πράγματα τα οποία συν τον χρόνο εν τη εξελίξη των αιώνων πραγματοποίησαν. Προεφήτευσε ότι ο ναός Σολομώντος, το κάφημα αυτό των Ισραηλιτών, ο περίλαμπρος λαός, ανώτερος της Αγίας Σοφίας, δημιούργημα θαυμαστών, ανώτερο του Παρθενώνος, ο ναός Σολομώντος θα καταστραφεί και θα μείνει λίθος επί λίθου. Και όντως καταστράφει ο ναός Σολομώντος. Και ενώ το Ισραήλ σήμερα είναι το πλουσιότερο κράτος του κόσμου και έχει όλες τις τράπεζες του κόσμου και αργύρων και χρυσίων, και ενώ το μικρότερο χωριό της Πρέσπας χτίζει μικρά εκκλησία στην Οξιά, ένα μικρό χωριό με 15 ανθρώπους έχει χτίσει ωραία εκκλησία, η Οξιά έκτισε εκκλησία. Το Ισραήλ μέχρι σήμερα δεν μπόρεσε να χτίσει καμία εκκλησία απολύτως. Μένει εκεί και κλαίουν στα ερείπια του νου Σολομώντος κάθε Σάββατο οι Ισραηλίτες. Προεφήτευσε την καταστροφή του Σολομώντος και συνετελέστη και μέχρι σήμερα οι μαθαμάρτυρες της προφητείας αυτής. Προεφήτευσε ότι οι 12 ψαράδες θα γίνουν παγκόσμιοι διδάσκαλοι του κόσμου και ότι το κήρυγμα του Ευαγγελίου θα ακουστεί σε πάσα γωνία του κόσμου. Και σήμερα οπουδήποτε και αν μεταβείτε θα ακούσετε το κήρυγμα του Ευαγγελίου και δεν υπάρχει γωνία του κόσμου όπου δεν κηρύσσει το Ευαγγέλιο. Προεφήτευσε ότι η Εκκλησία μας θα πολεμηθεί με λύσα. Θα πολεμηθεί με όλες τις δυνάμεις. Κι όμως η Εκκλησία, όπως παρουσιάζει το παράδειγμα της Πολωνίας, θαυμαστό παράδειγμα, νικά και θριαμβεύει στον αιώνα τα μυριάδες των τάγκ και αεροπλάνων του κόσμου τούτου. Προεφήτευσε ο Χριστός. Όπως λοιπόν όσα προεφήτευσε βγήκαν αληθινά μέχρι σήμερα, έτσι και η προφητεία αυτή, η μεγαλύτερα προφητεία, ότι θα έρθει η ώρα εκείνη κατά την οποία θα δικάσει ο κόσμος, ο Θεός των κόσμων, ο Χριστός. Ω, ποια ώρα αυτή! Γλώσσα ανθρώπου δεν μπορεί να συλλάβει, να εκφράσει το απερίγραπτο μεγαλείο της ημέρας αυτής της παγκοσμίου κρίσεως. Πώς, ποια, σε ποια στιγμή, ποια ώρα, όπως προημερών στην Αθήνα κάτω, τα δισκοτέξ, τα κέντρα, οι κινηματογράφοι, τα θέατρα ή των γεμάτα, και έτρωγαν και έπινον και γελούσαν και χόρευαν τους πλέον εξάλλους χορούς, και τραγουδούσαν τη ζέλ και εισέπρατον χειροκροτήματα, ξαφνικά σταμάτησαν πυρούνια, πιάτα, τα πάντα, τρόμος και φόβος. Σαν ποντίκια έφευγαν μέσα από τα βάθη της γης. Τι συνέβη, σεισμός. Άγνωστος ώρα. Όπως η ώρα του σεισμού είναι άγνωστος και δεν γνωρίζουμε ποια ώρα θα έρθει ο σεισμός, δεν ασύσει τα θεμέλια της γης, έτσι ακριβώς ως ημέρα σεισμού, ως ημέρα τρομερά και απεσία θα έρθει. Μια ημέρα, μια ώρα που οι άνθρωποι γλεντούν και διασκεδάζουν, μια ώρα που βλαστιμούν το Άγιο το όνομα, μια ώρα που κυλίονται στον βόρβορο της ακαθαρσίας και αμαρτίας, μια ώρα που κλέπτουν και ατιμάζουν και περιπλούν τα πάντα, μια ώρα που ασχημονούν, μια ώρα άγνωστον, μια ώρα εκείνη θα γίνει η παγκόσμιος δίκη, η έλευση του Κυρίου ημών Χριστού. Πώς θα λέει η Γραφή με εικόνας φοβεράς, ότι ο ήλιος θα σκοτιστεί. Όπως σβήνει ένα κυρί θα σβήσει και ο ήλιος που έλαμπε χιλιατρίδας εις των ουράνιων θόλων. Τα άστρα θα πέσουν όπως πέφτουν τα φύλλα από τα δέντρα, των δέντρων τα δέντρα όταν σύει σφοδρός άνεμος. Θα λιώσουν σαν μολύβι, τα ποτάμια θα ξηρανθούν και τότε θα εμφανιστεί στον κόσμο σημείον μέγα. Ποιο σημείο όψονται ίσον εξεκέντησαν. Όψονται ίσον εξεκέντησαν, λέγει η Μεγάλη Παρασκευή. Ότι θα είδουν, λέει, το σημείο, το δε σημείο, το υπερπάν σημείο είναι ο Τίμιος Σταυρός. Είναι η σημαία του εσταυρωμένου λυτρωτού. Και θα έρθουν άγγελοι και αρχάγγελοι. Και θα παρουσιαστεί ο εσταυρωμένος λυτρωτής του κόσμου. Όχι πλέον ως νύπιον, ως σκιά. Ως εμπεγμός του κόσμου, αλλά ως μία πραγματικότης, ως βασιλεύς, ως πανβασιλεύς, ως κυρίαρχος του σήματος κόσμου. Ο ποια ώρα τότε, αγαπητοί μου χριστιανοί, συναχθήσονται ενώπιον του πάντα τα έθνη. Άνθρωποι πτωχοί και ασήμαντοι, αλλά και βασιλείς και αυτοκράτορες και τύρανοι, που εσκόρπισαν των δρόμων και των φόβων, ως ατήλε και τα μεγάνη στον κόσμο. Αλλά οι πτωχοί άνθρωποι, απένταροι, που δεν είχαν ψωμί να φάνε, ρακένδυτοι και επέτε, αλλά και πλούσιοι που ζουν εν πάση κλειδί και εν πάση πολυτελεία και κλειδί στα μεγαλά τους και διασκεδάζουν και οριάζουν,
αγράμματοι άνθρωποι που δεν μπορούν να βάλουν την υπογραφή τους, αλλά και βαθείς επιστήμονες Αϊνστάιν και Πλάτωνες και Αριστοτέλη. Πτωγυναίκες αλλά και άντρες, μικρά παιδιά αλλά και σπρωμάτιδες γέροντες, Ανατολή και Δύσης, Βοράς και Νότος, όλα τα σημεία του κόσμου, όλη η γλώσσα, όλη η φυλή, όλος ο λαός, από τον πρώτο Αδάμ μέχρι τον εσχάτο ανθρώπου που έζησε, όλοι ως μυρμικιά, ως θάλασσα, ως κύματα απέραντα, παμφλάζοντα, θα έρθουν ενώπιον του Κυρίου μα Ιησού Χριστού και θα δικάσει ο Χριστός. Και θα είπε προς μέντους με, δεύτε προς με οι ευλογημένοι του Πατρός, προς δε, πορεύεστε απ' εμού εις το πύρι το αιώνιον. Απίστευτα είναι αυτά, απίστευτα, θα ήθελα και εγώ να είναι απίστευτα, αλλά είναι πραγματικότητες. Όσο βέβαιο είναι ότι αύριο ξημερώνει η Δευτέρα, όσο βέβαιο είναι ότι θα έρθει η μέρα εκείνη. Ω Κύριε, 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 έπειδε, είδε τους αμαρτωλούς ημών, τι πρέπει να πράξουμε. Υπάρχει, ναι, η σπίσμα των δαιμόνων, υπάρχει. Η σπίσμα των αδέων, υπάρχει, ναι. Η σπίσμα, όσο βέβαιο είναι ότι υπάρχει ήλιος και άστρα του ουρανού. Ακόμα περισσότερο βέβαιο είναι ότι υπάρχει Θεός. Έστι δίκη ο οφθαλμός, ως τα πάντα ώρα, έλεγαν οι αρχαίοι προγονείς μας. Υπάρχει. Ένα μάτι που τα βλέπει όλα. Υπάρχει ένα αυτή που τα ακούει όλα. Υπάρχει ένα χέρι που τα γράφει όλα. Ναι, βεβαιότητες αρχαία, προγονική, το αίσθηκτο δικαιοσύνη, επαναδόση των λαών. Ο λόγος του Χριστού βεβαιώνει ότι έρχεται η μέρα εκείνη. Αδελφοί μου, τι πρέπει να πράξουμε, και εγώ που ακούω, τα είδα εγώ και εσείς που με ακούετε, να προετοιμάσουμε τον εαυτό μας για την μεγάλη αυτήν ημέρα. Να έχουμε έτοιμο την απολογία μας ενώπιον του βόλου βήματος του Χριστού. Και ήρθε ο Θεός διαπρεσβειών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Κανείς από εμάς να μην ακούσει των κεραυνών. Των κεραυνών. Πορεύεστε από μου εις το πύρι του αιώνιον. Αλλά να ακούσει τη χαρμόσυνη φωνή. Δεύτε ευλογημένη του Πατρός μου. Και νομίστε ετοιμασμένη η βασιλεία από καταβολής κόσμου. Αμήν.